Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μια μεγάλη επένδυση από την Παπαστράτος Philip Morris International αναμένουμε στη χώρα μας, η οποία αφορά στην παραγωγή ενός καινοτόμου καπνικού προϊόντος χαμηλής επικινδυνότητας. Μαζί μας η Νίκη Παπάζογλου, δημοσιογράφος του Insider.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, η Παπαστράτος Philip Morris International προχωρά σε μία επένδυση, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις επί ελληνικού εδάφους, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η επένδυση αυτή θα αφορά τόσο στην αναβάθμιση, όσο και στην κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής στο εργοστάσιο του στον Ασπρόπυργο, για να παράγονται εκεί οι νέοι ράβδοι καπνού HEATS, τα λεγόμενα, για το IQOS, που είναι το νέο καπνικό προϊόν, καινοτόμο αρκετά, της εταιρείας χαμηλής επικινδυνότητας. Ξαναλέμε, η δική της λύση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, η δική της πρόταση, όχι λύση. Στα πλαίσια της επένδυσης θα δημιουργηθούν 2 νέες μονάδες επεξεργασίας και 10 νέες μονάδες παραγωγής σε 3 νέα κτίρια στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου. Και η δυναμικότητα του εργοστασίου αναμένεται δυνητικά να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια ράβδους καπνού. Συγκριτικά να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι 12 δισεκατομμύρια τσιγάρα, το 60% των οποίων εξάγονται, ενώ το 40% αυτών διατίθεται στην ελληνική αγορά. Μεγάλη ενίσχυση αναμένεται να δώσει και σε θέσεις εργασίας, εφόσον θα δημιουργηθούν 400 νέες θέσεις εργασίας με την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επίσης, θα βοηθήσει σημαντικά και τις εξαγωγές, γιατί οι ράβδοι καπνού του νέου αυτού προϊόντος, τα HEATS τα λεγόμενα, θα εξάγονται σε 30 χώρες του εξωτερικού μέχρι περίπου το 2018. Η επένδυση αναμένεται να είναι έτοιμη το 2018, δηλαδή ουσιαστικά τότε θα λειτουργήσει η πρώτη μονάδα παραγωγής, ναι, δηλαδή μέσα σε 10 μήνες περίπου από σήμερα, ενώ η διαδικασία της αδειοδότησης, όπως μας ενημέρωσε και χθες ο CEO της εταιρείας, κ. Χαρπαντίδης, στο πλαίσιο της αναγγελίας επένδυσης που έγινε στο Ζάπιο, έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς αποφασίστηκε να γίνει αυτή η επένδυση στην Ελλάδα? Όπως διευκρίνησε και ο κ. Χαρπαντίδης, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα επί ελληνικού εδάφους, παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά είναι η μεγάλη παράδοση που έχουμε στα καπνά. Επίσης, δεύτερο είναι η γεωγραφική μας θέση, η οποία διευκολύνει πολύ τις εξαγωγές. Και τρίτο, φυσικά, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον πολύ καλό και αρκετά οικονομικό και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτοί οι τρεις ήταν τουλάχιστον οι βασικοί λόγοι για τους οποίους προχώρησε η επένδυση και επιλέχθηκε η Ελλάδα.